Κυρίες και κύριοι, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Νικόλας Βαφιάδης θα μας μεταφέρει αμέσως τα νεότερα για την επίθεση που εξαπέλυσε με ομοβροντία βαλιστικών πυράβλων το Ιράν εναντίον του Ισραήλ πριν από λίγο. Νικόλα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Λευτέρη, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Πάνω από 500 βαλιστικοί πυραυλοί εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, σύμφωνα με την Jerusalem Post. Στόχος της μαζικής πυραυλικής επίθεσης είναι να προκαλέσει το φαινόμενο του κορεσμού, ώστε να εξουδετερώσει την Ισραηλινή αεράμινα. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι οι Ιρανικοί πυραυλοί που κατευθύνονταν προς την Ιερουσαλήμ καταρρίφθηκαν πάνω από την Ιορδανία. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA δημοσίευσε βίντεο με πυράβλους να πετούν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν στην κοιλάδα του Ιορδάνη από τις 8 παρατέταρτο και μετά. Σιρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ δόθηκε οδηγία στους πολίτες πάνε στα καταφύγια. Κάποιοι από τους πυράβλους δεν αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, όπως ανακοίνωσε ο στρατός, και έπληξαν το κεντρικό και το νότιο Ισραήλ. Ένας από αυτούς τους πυράβλους, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, εξεράγει στο βόρειο Τελαβίβ, ενώ γίνεται λόγος και για τουλάχιστον 2 τραυματίες από θραύσματα. Αυτή την ώρα συνεδριάζει σε υπόγειο καταφύγιο το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, ενώ πριν από λίγο δόθηκε λήξη συναγερμού. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα γίνει στόχος ξανά αν προβεί σε αντίπεινα, ενώ διαδηλωτές πανηγυρίζουν στους δρόμους της Τεχεράνης. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού είπε ότι η Τεχεράνη θα πληρώσει το τίμημα. Νωρίτερα, 2 ένοπλοι με μαύρα ρούχα εξαπέλυσαν με αυτόματα όπλα πυρά εναντίον πεζών Ισραηλινών πολιτών. Περίμεναν σε στάση του τραμ στην Τζάφα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν 7. Οι 2 δράστες εξουδετερώθηκαν επιτόπου, Λευτέρη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι συναγερμός έχει σημανικές στην Αθήνα. Αύριο στις 4.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σε ευχαριστούμε, Νικόλα Βαφιάδη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ στον Αντένα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε με έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν, γεια σας.